Από τη Δευτέρα επιστρέφει ξανά η μουσική σε εστίαση και διασκέδαση, η οποία είχε απαγορευτεί από την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ξεκινάμε ξανά στο κομμάτι της εστίασης, η μουσική επανέρχεται και απεδεθέρωση του Αρίου. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την αγορά και ειδικά αυτή την περίοδο που τα πράγματα είναι πάρα πολύ υποτονικά. Θα είναι λοιπόν για καθήμενους, δεν επιτρέπονται οι όρθιοι, δεν επιτρέπονται οι χωροί. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα όλο αυτό το διάστημα που έχει χαθεί, ποια θα είναι η στήριξη της κυβέρνησης για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις που όλο αυτό το διάστημα υπολειτουργούσαν και κάποιες βέβαια έχουν κλείσει για, μέχρι να ομαλοποιηθεί δηλαδή αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι κακώς έκλεισε η μουσική. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτή την πανδημία που περνάμε όντως πρέπει να την στηρίξουμε και εμείς οι επιχειρηματίες ώστε να βγούμε επιτέλους από αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Λόγω της κατάστασης που έχει μια ύφεση η όλη η πανδημία, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουν και αυτά τα μαγαζιά. Ας μπουν με τους όρους που πρέπει να μπουν, ας ανοίξουν με τους όρους που λέει το κράτος και βλέπουμε παρακάτω. Η είδηση για την επιστροφή της μουσικής σκόρπισε χαρά και στους θαμώνες καφενείων. Η μουσική πρέπει να είναι στα καφενεία. Σε όλα τα μαγαζιά, όχι μόνο στα καφενεία, σε όλα τα μαγαζιά. Τόσο καιρό που δεν έχετε μουσική στα καφενεία, πώς είναι τα πράγματα? Τραγουδούσαμε μοναχή μας. Το ίδιο κάνει. Έχουμε συνηθίσει βέβαια. Καλά να επιτραπεί πλέον η μουσική γιατί οι επαγγελματίες έχουν απειβδίσει. Μένα μου άρεσε το Κατσατζίδη, τον Αγγελόπουλο, τον Τερζή. Μάλιστα ορισμένοι τραγουδούσαν ακαπέλα ενώ άλλοι αναζητούσαν στιγμές χαράς ακούγοντας μουσική από τα κινητά τους. Ξεχνάμε τα προβλήματά μας, ξεχνάμε τι τραγουδάμε. Εμείς τραγουδούσαμε έτσι κι αλλιώς πάλι και τρώγαμε και περνούσαμε καλά. Και αυτό δεν μπορεί να τα απαγορεύσει καμιά κυβέρνηση, κοριτσάρα μου, για κανένα λόγο. Πώς, δεν θα χορέψω, καθιστώ, θα καθόμαι να χορέψω. Δεν ρίξω μια ζεμπεκιά. Ρεμπέτικα μας τραγουδούσαμε, βαριά λαϊκά τραγουδούσαμε. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, φραγκοσυριάνη γλυκιά. Καλή είναι η μουσική, είναι καλή να επιτραπεί. Με την χαλάρωση των μέτρων για το κορονοϊό, επανέρχεται από τη Δευτέρα η μουσική και απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των συγκεκριμένων μαγαζιών, τα οποία κλείνουν τα μεσάνυχτα εδώ και μερικές εβδομάδες. Εξέλιξη η οποία προκάλεσε ανακούφιση στον κλάδο της εστίασης, όπου το κλίμα είναι υποτονικό, καθώς η πτώση της κίνησης ξεπερνά το 60%, όπως υποστηρίζουν επιχειρηματίες, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση. Αυτά που ζητάμε είναι η απαλλαγή από ενίκεια, από τα ενίκια μας, είναι η μείωση του ΦΠΑ, είναι η ρευστότητα που πρέπει να έχει ο κλάδος των επιχειρηματιών στην εστίαση. Εξυπακούεται ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν οικονομικά. Ας μας αφήσουν να δουλέψουμε και εμείς θα βρούμε τον τρόπο να τους δώσουμε τα χρήματα.